Οι χαρισματικοί Ethan Hawke και Julie Delpy επιστρέφουν στους ρόλους των Jesse και Celine και μοιράζονται μαζί μας το τρίτο μέρος μιας ξεχωριστής ιστορίας αγάπης στο Πριν τα Μεσάνυχτα. Γυρισμένο στο αγέροχο και ανεπιτίδευτο τοπίο της Μάνης, το Πριν τα Μεσάνυχτα είναι από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού σε παραγωγή της ελληνικής εταιρείας Faliro House. Το 1995, στην ταινία με τίτλο Πριν το Ξημέρωμα, ο Jesse, που τον υποδίεται ο Ethan Hawke, ένας νεαρός Αμερικανός τουρίστας, συναντά αναπάντεχα τη Γαλλίδα Σελίν, τη Julie Delpy δηλαδή, σε ένα τρένο προς τη Βιέννη. Της προτείνει να αλλάξει τα σχέδιά της και έτσι περνούν όλο το βράδυ μαζί. Γοητευμένοι ο ένας από τον άλλον, περπατάνε στους δρόμους της πόλης και συζητούν για τον έρωτα, τη ζωή και όχι μόνο. Το ξημέρωμα χωρίζουν με την υπόσχεση να βρεθούν ξανά. Θα χρειαστεί να περάσουν άλλα 9 χρόνια για να διασταυρωθούν ξανά οι δρόμοι τους. Αυτή τη φορά στο Παρίσι, στην ταινία Πριν το Ηλιοβασίλεμα το 2004. Εκεί ο Τζέσε και η Σελίν έχουν πάλι λίγη ώρα στη διάθεσή τους, αλλά είναι αρκετοί για να ανακαλύψουν και πάλι ο ένας τον άλλον, συζητώντας για τα χρόνια που πέρασαν, για τις σχέσεις τους και τη ζωή τους. 9 χρόνια αργότερα, δηλαδή σήμερα, τους συναντάμε ξανά, στο Πριν τα Μεσάνυχτα. Τώρα κάνουν διακοπές μαζί με τις δίδυμες κόρες τους στην Ελλάδα. Το ζευγάρι ζει μόνιμα στη Γαλλία, ο Τζέσε είναι ένας επιτυχημένος συγγραφέας, αλλά αισθάνεται ότι μετά το διαζύγιο του με την Αμερικανίδα σύζυγό του, χάνει επαφή με τον έφηβο γιο του που ζει στις ΗΠΑ. Αντιστοίχως, η Σελίν προβληματίζεται για τον επόμενο επαγγελματικό της σταθμό που μπορεί να αναστατώσει την οικογενειακή ισορροπία. Οι δυο τους θα περάσουν μετά από καιρό μια νύχτα μακριά από την οικογένειά τους. Τι τους επιφυλάσσει αυτό το τέτα-τέτ, τι τους έχει επιφυλάξει η κοινή τους ζωή. Μετά τη Βιέννη το 1995 και το Παρίσι το 2004, η κάμερα του Ρίτσαρντ Λινκλάτερ περιπλανιέται παρέα με τους πρωταγωνιστές από το σπίτι του αείμνηστου περιηγητή συγγραφέα Πάτρικ Φέρμορ στην Καρδαμίλη μέχρι την Πύλο και την Κορώνη. Σε αυτή τη γραφική διαδρομή, με φόντο την καλοκαιρινή Ελλάδα, μας αποκαλύπτεται με αφοπλιστική αμεσότητα τι επιφυλάσσει ζωή για το ιδιαίτερο αυτό ζευγάρι. Τα μεγάλα μονοπλάνα που σφίζουν από διάλογο, χαρακτηριστικά της σκηνοθετικής άποψης του Linklater, οι καλοδουλεμένες ατάκες που ακούγονται αυτοσχέδιες αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης συγγραφικής διαδικασίας και η φυσικότητα των πρωταγωνιστών αποτέλεσμα ατελείωτων προβών είναι τα εργαλεία αυτής της γοητευτικής ταινίας που εχμαλωτίζει λίγο πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα τις πιο καλά κρυμμένες πτυχές της ζωής ενός ζευγαριού. Μπορεί σε αυτή την ταινία να μην υπάρχει διορία, ένα τρένο ή μία πτήση που καραδοκεί ως έβριμα που πυροδότησε τις δύο προηγούμενες ταινίες. Όμως η εμπλοκή μας με τους πρωταγωνιστές είναι ακόμα πιο έντονη. Δεν είναι μόνο οι συζητήσεις τους που είναι ακόμα το ίδιο συναρπαστικές. Είναι ότι τα συναισθήματά τους αναδύονται πιο γνήσια από ποτέ, ειδικά τώρα που μοιράζονται μια ζωή και όχι μόνο μια φαντασίωση. Και πριν σας χαιρετήσω και δείτε το τρέιλερ της ταινίας, να θυμάστε, να πηγαίνετε στον κινηματογράφο, γιατί το σινεμά είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Oh, we said we were gonna stop. They wanted to see the ruins. Yeah, but should we wake them up? I don't know. You know what, let's do? On our way back to the airport, we can catch them. You know we won't. Yeah, I'm probably not. Okay. Non, les filles, pas trop vite, hein? And how did you two meet? We met about 18 years ago. We kinda, sorta, fell in love. And a decade later, we ran into each other. No, no, no. But you wrote a book, and I read about it and went to look for it. Oh, that's pretty romantic. If we were meeting for the first time today on a train, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. Well, this place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was gonna happen. Still there. Still there. Gone. You never stop ogling girls, like. I don't ogle girls. I make love to them with my eyes. Oh, wow. Yeah. I'm stuck with an American teenager. I feel close to you. Yeah. But sometimes I don't know. I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen. What makes you say that? I wanted you to say something romantic and you okay? Okay. You are the mayor of Crazy Town. Do you know that? You are. This is how people start breaking up. Oh my God. I assure you, that guy you vaguely remember, the sweet romantic one that you met on a train, that is me. Why am I finding myself so attracted to this woman?